Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διεξήχθη ομαλά χωρίς αντιπαράθεση σε κομματικών αντιπάλων ή έντονων ιδεολογικών διαξηφισμών. Έτσι, η συζήτηση περιορίστηκε στην κλιματική αλλαγή, τις ψηφιακές δεξιότητες και την πράσινη τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα πλαίσια του 13ου συνεδρίου τα στελέχη του κόμματος συμμετείχαν σε αγώνα δρόμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την εναρκτήρια ομιλία του, έθεσε τους βασικούς ιδεολογικούς άξονες του κόμματος και της κυβερνητικής πολιτικής, μιλώντας για τον πολιτικό φιλελευθερισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί το αυτονόητο. Έχει βιώσει το παράλογο. Και έχει διαπιστώσει πως αυτό γρήγορα μετατρέπεται σε ανεύθυνο και επικίνδυνο. Και όταν πλέον γίνεται καθεστώς, τότε κακοφορμίζει. Και καταλήγει τελικά αυθαίρετο και άδικο. Ο Πρωθυπουργός έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του για την εξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κόμμα με ανοιχτές πόρτες, ειδικά για όλους όσοι βρίσκονται μακριά από την πολιτική και με συνεχή διάλογο, όχι μόνο για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος. Το αίσθημα ασφάλειας να κυριαρχεί σε πόλεις και χωριά. Το πρόβλημα της μετανάστευσης να έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με την αρρωγή των Ευρωπαίων εταίρων μας. Και το κράτος να είναι πια σε θέση να εξυπηρετεί γρήγορα, αποτελεσματικά και κυρίως ψηφιακά τον πολίτη.